Είμαστε λοιπόν εδώ στο τρίτο μέρο τη περιφερειακή όραση. Παραμένετε όλοι συντονισμένοι, διότι στο στούντιο μαζί μου είναι ο κύριο Ιωάννη Μαλιούρη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Δέλτα, με την παράταξη μπροστά μαζί του Γιάννη Ιωαννίδη. Καλησπέρα σα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή τη. Και στο ξεκίνημα, κύριε Μαλιούρη, θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για εσά. Θα ήθελα επί τη ουσία να συστηθείτε στου τηλεθεατέ μα. Εγώ κατεβαίνω για πρώτη φορά ω υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Δέλτα. Είμαι τρίτη γενιά επιχειρηματία. Καταγόμαστε από την χαλάστρα Θεσσαλονίκη και ασχολούμαστε με τα δομικά υλικά. Έχουμε παραγωγή τούβλων, κεραμιδιών και παρεμφερών δομικών υλικών. Όταν η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι έντονη, κύριε Μαλιούρη, αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο χρόνο ο οποίο απομένει για την προσωπική, για την καθημερινή ζωή, είναι αν μη τι άλλο λιγοστό. Είναι ελάχιστο. Επομένω, θα ήθελα να μου πείτε, ε, πώ πήρατε την απόφαση να κάνετε αυτό το βήμα, να ασχοληθείτε ενεργά με τα κοινά. Αυτό είναι ένα ερώτημα που μου κάνουν πολλοί συνδημότε και φίλοι και ακόμα και η οικογένειά μου. Η απόφαση ήρθε διότι φέτο, σε αυτέ τι δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ, πραγματικά γίνεται ένα οργασμός υποψηφιότητων και ουσιαστικά κάθ είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε πραγματικά να εκλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο, στο γίγνεσθε, το επιχειρηματικό ή οποιοδήποτε άλλο ασχολείται ο καθένας. Εγώ πιστεύω ότι είναι το θετικό αυτής της κάλπης ότι ξαφνικά άνθρωποι, ενεργοί πολίτες θέλουν να ενδιαφερθούν για τον τόπο τους. Νομίζω ότι σπάει κάπου αυτό το αυγό το ότι ήταν ένα κλειστό κλάμπολο αυτό και ξαφνικά ξεκινώντας από, την, από το πρώτο στάδιο που είναι οι δημοτικέ εκλογέ, κόσμος αρχίζει να ενδιαφέρεται. Έτσι και εγώ πήρα την απόφαση και συζητώντα βέβαια με τον, με τον νυν δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Γιάννη Ιωαννίδη, ε, όπω το είπα χαρακτηριστικά, αυτό που μου λε με εντριγκάρι. Άρα θέλω να ασχοληθώ και με αυτό. Θα βρω το χρόνο, ε, θα μπορέσω έτσι να ασχοληθώ περισσότερο με τον, με τον τόπο. Είχε ενδιαφέρον αυτό το οποίο αναφέρατε πριν, κύριε Μαλιούρη, ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο σα έχουν θέσει και δικοί σα άνθρωποι το γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε. Και θα ήθελα να μου πείτε, ε, δεχτήκατε έτσι ενδεχομένω και ε, μηνύματα τα οποία να μην σα ενθάρρυναν για την επόμενη ημέρα, να σα είπαν γιατί να μπλέξετε ενδεχομένω. Έχετε τη δουλειά σα, έχετε διάφορα ανοιχτά μέτωπα, γιατί να το κάνετε αυτό. Ε, υπήρχαν άνθρωποι στο ευρύτερο έτσι, περιβάλλον που ε, είπαν αυτό το πράγμα. Δεν πτωήθηκατε όμω. Αλλά δεν πτωήθηκα διότι και του εξήγησα κιόλα ότι πολλέ φορέ και στι παρέε και στις, <laughs> στην καθημερινότητά μα λέμε ε, βγήκε ο τάδε, αν ήμουν εγώ, αν ε, γινόταν έτσι. Οπότε αν έχει όντω κάποιε ιδέε και είσαι κοντά στο, στο, στον τόπο σου, στο, στο μέρο που εργάζεσαι και κατοικεί, ε, στο τέλο τη μέρα πρέπει να προσφέρει. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή όλοι να θέλουμε να προσφέρουμε. Όχι μόνο να είμαστε απέναντι και να πυροβολάμε σε εισαγωγικά. Ή ε, να λέμε τους... τι θα κάναμε ακριβώς, αν ήμασταν στη θέση ακριβώς, του ενό και του κάποια άλλου. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρει την απόφαση. Ε, πάντα βέβαια υπό τι προποθέσει ότι. Οι άνθρωποι με τους οποίους κατεβαίνει η συνομοψήφιβη, ο δήμαρχος, ε, το πρόγραμμα, το σχέδιο, σε καλύπτει και όντως βλέπεις κάτι με προοπτική. Αν όχι, κάθεσαι, ας το πούμε έτσι, στα αυγά σου και περιμένεις. Σωστά. Ε, είστε απόλυτα σαφεί και θα ήθελα να μου πείτε, λίγο πριν ε, περάσουμε έτσι στους δικούς σας στόχους, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εκτίμησή σας. Πιστεύετε ότι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει τον Οκτώβριο? Ε, πιστεύω ότι θα πάει, ε, γιατί οι δημοτικές ε, και οι περιφερειακές εκλογές ε, είναι τελείως διαφορετικές από τις... Ε, η τουλάχιστον να το πω αλλιώ: Θα έπρεπε να πάει. Ε, οι οι βουλευτικέ εκλογέ που είναι πάρα πολύ σημαντικέ, γιατί εκεί κρίνεται ε, το μέλλον ολόκληρη τη χώρα και του λαού μα σε πολύ σημαντικά θέματα. Οι τοπικέ εκλογέ όμω, οι δημοτικέ, οι, 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 οι περιφερειακέ, αφορούν την καθημερινότητά μα. Ε, πρέπει, πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά, ε, να ψηφίσουμε, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να απαιτούμε κιόλα από. Τον, από τους νικητές, ε, να πράξουν αυτά που έταξαν. Mm -hmm. Και όσον αφορά τώρα τις επόμενες προκλήσεις στην περιοχή, ε, κύριε Μαλιούρη, και θα ήθελα να κάνουμε μία παρένθεση όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Και με αφορμή το γεγονός ότι δραστηριοποιείστε στο επιχειρήν, θα ήθελα να μου πείτε, αν πιστεύετε ότι μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να... Ενισχύσει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα στην εκάστοτε περιοχή, στην προκειμένη στο Δήμο Δέλτα. Μπορεί να τονώσει του επιχειρηματίε, μπορεί να δώσει κίνητρα, έτσι ώστε να ε, ανοίξουν περισσότερε επιχειρήσει στο Δήμο Δέλτα, να μην ρημάξει η περιοχή. Κάτι που δεν γίνεται βεβαίω ε, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά θέλω να πω, έχει αυτά τα εργαλεία. Ο Δήμο Δέλτα έχει ε, την κατεξοχήν ε, περιοχή όπου δραστηριοποιούνται οι περισσότερε επιχειρήσει είναι η βιομηχανική περιοχή σύνδου όπω την ξέρουμε όλοι ε, οπότε ε, παρόλο που το πλαίσιο το, το θεσμικό και το νομικό δεν επιτρέπει ε, πως κινήσει το πω ε, ιδιαίτερες, ε, κινήσεις από, τον, ε, από, από τους Δήμου, δηλαδή τον πρωτοβάθμιο βαθμό ε, υπάρχει περιφέρεια ή αποκεντρωμένη αυτά είναι όλα mm -hmm. θέματα ανώτερο επίπεδο από, από εμάς αυτή τη στιγμή παρόλα αυτά ο Δήμος Μπορεί να σίγουρα και στην προηγούμενη τετραετία ο Δήμος Δέλτα με τον Γιάννη Ιωαννίδη προσπάθησε να έρθει κοντά με τις επιχειρήσεις και να ανοίξει έναν διάβλο επικοινωνία ειδικά με τη βιομηχανική περιοχή αλλά και με την ευρύτερη περιοχή γιατί σε όλες τις, ε, στις κοινότητες ας πούμε που υπάρχουν εκεί υπάρχουν πυρήνες επιχειρηματικότητας και πιστεύω ότι σίγουρα έχει δρόμο μπροστά να το βελτιώσει και να το επεκτείνει και το αναπτύξει περισσότερο. <σομίως> Σε αυτή την προεκλογική περίοδο είμαι βέβαιη ότι έχετε επαφέ με τους δημότε, με τον κόσμο κυρία Μαλιούρη και θα ήθελα να μου πείτε τι σας λένε, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στο οποίο να σας ζητούν να στρέψετε το βλέμμα σα την επόμενη μέρα εφόσον εκλεγείτε. Όλοι, ε, αυτό που έχω πάρει ως κοινό παρονομαστή είναι η καθημερινότητα. Ε, όλοι ζητάνε από τους υποψήφιους και από το δήμαρχο και από την Παράταξη απτά έργα βελτίωσης καθημερινότητας ο δήμος δέλτα είναι, όπω οι περισσότεροι γνωρίζουμε, στην, ανήκει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, είναι η δυτική πλευρά τη Δυτική Θεσσαλονίκη. είναι μια ε, ένα πολυσυλλεκτικό δημόσιο. Ξεκινάει από τη βιομηχανική περιοχή ε, και φτάνει μέχρι το Δέλτα του Αξιού. Άρα, ε, έχουμε και πρωτογενή τομέα και βιομηχανική περιοχή. Ε, και αυτά όλα είναι ένα, έχει, έχει, μια ιδιαιτερότητα ο Δήμο πάνω σε αυτό. Και πιστεύω ότι. <coughs> Πρέπει ο κόσμος, παρόλο που είναι λογικό οι πολίτες να ζητάνε και πρέπει να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους, η οι, οι ασφαλτοστρώσεις, η βρεφογονιμιακή στάθμη, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Πρέπει όμως και να δούμε και ε, το, την, την ανάπτυξη και την εξέλιξη του Δήμου ως σύνολο και την ενοποίηση αυτών των κοινοτήτων έτσι ώστε να αισθανθούν όλοι καλά και να κερδίσουν όλοι από αυτό το πράγμα ακόμα και από την τουριστική ανάπτυξη που μπορεί να έρθει και από την εν γέννη ανάπτυξη της δραστηριότητας. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση την επόμενη πενταετία κύριε Μαλιούρη. Τι επήγει στο Δήμο Δέλτα. Αυτό που πιστευετε οτι πρεπει να δοθει εμφαση την επομενη πενταετια κυριε μαλιουρη τι επηγει στο δημο αυτο που επηγει που, που το είδαμε πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό και τραγικό ε, τρόπο στη Θεσσαλία είναι ε, να ενεργοποιηθεί ο Δήμος ε, και να βοηθηθεί ο Δήμος από τις υπερκείμενες αρχές, την περιφέρεια, την αποκεντρωμένη, τα Υπουργεία, στο θέμα της πολιτικής προστασίας. Ε, ο Δήμος Δέλτα... Ο, ο... Όπως ξέρουμε περισσότεροι και ανέφερα και προηγουμένως, από το Δήμο Δέλτα διέρχεται ο Αξιός, υπάρχει ο Γαλλικός ποταμός. Αυτά όπως είδαμε πριν από δυο φορές το τελευταίο μήνα, είχαν τραγικές συνέπειες στην Θεσσαλία και... Πρέπει να ενεργοποιηθούμε άμεσα, τάχιστα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε πιθανές προκλήσεις λόγω της κλιματικής κρίσης που βιώνουμε. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, αυτό είναι το, θα έλεγα, το, μεγάλο, το μεγάλο πλάνο που μας επιτάσσουν οι συνθήκες και η καθημερινότητα που το βλέπουμε. Και το άλλο μεγάλο είναι να έρθουμε πιο κοντά στον πολίτη και να λύσουμε όσο το περισσότερο. Περισσότερα προβλήματα καθημερινότητας μπορούμε, όπως ανέφερα πριν, τα σχολεία, τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, ε, την ποιότητα ζωής. Γιατί στο τέλος της ημέρας, και γι' αυτό ε, ε, κατεβαίνουμε κάτω στο στίβο της μάχης αυτής, θέλουμε να λύσουμε προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό και το να έχετε ανοιχτού διάβλου επικοινωνία με τον κόσμο, κύριε Μαλούρη, γιατί και είμαι βέβαιο ότι συμφωνείτε, γιατί όταν κάποιο ζει σε μια γειτονιά, εργάζεται εκεί, αναπνέει εκεί, γνωρίζει βεβαίω και ποιε είναι οι ανάγκε τη. Και θα ήθελα να μου πείτε, αν ε, ε, ενδεχομένως ενδεχομένω είστε ανοιχτοί ω παράταξη σε προτάσει δημοτών για την επόμενη ημέρα. Βεβαίω, ο, ο Δήμαρχο μα, ο Γιάννη Ιωαννίδη, το είχε εφαρμόσει και, την, και στην την προηγούμενη τετραετία σε ανοιχτέ εκδηλώσει με του δημότε των, των κοινοτήτων να έρχεται σε επαφή. Είχε, την, έκανε τετράωρη λογοδοσία σε τακτά χρονικά διαστήματα για να δίνει βήμα και να ακούνε και οι πολίτε τι ακριβώ γίνεται. Και φαντάζομαι ότι ένα άνθρωπο που το ξεκίνησε ήδη δεν θα αλλάξει, σα θα βελτιωθεί και θα εξελιχθεί στην επόμενη πενταετία που θα είναι και μια. Που η πρώτη τετραετία στιγματίστηκε και από πράγματα που ήταν πάνω από το. όπω ο κορονοϊό,. Ε, Πολλαπλέ κρίσει. Ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη τετραετία. Αυτό επισημαίνουν τουλάχιστον όλοι οι άνθρωποι, ε, οι οποίοι ήταν και είναι στελέχοι τη τοπική αυτοδιοίκηση, κυρία Μαλιούρη, ακριβώ επειδή με το που ε, μα εγκατέλειψε ο κορονοϊό, δειλά-δειλά επανήλθε και πέραν αυτού είχαμε και την ενεργειακή κρίση, Έτσι. η οποία δυσκόλεψε πάρα πολύ του Δήμου, κυρίω όσον αφορά το οικονομικό πλαίσιο του. Ε, και πάμε τώρα να εστιάσουμε λιγάκι σε εσά, πριν να σα αποδεσμεύσω. Θα ήθελα να μου πείτε, εάν εκλεγείτε, κύριε Μαλιούρη, έχετε σκεφτεί ενδεχομένω σε ποιου τομεί επιθυμείτε να προσφέρετε καθοριστικά. Αυτό είναι στα, στα, στα πλαίσια της δικαιοδοσία του, του Δημάρχου. Αν κρίνει ότι και αν εκλεγώ και αν κρίνει ότι μπορώ να βοηθήσω από κάποιο πιο συγκεκριμένο πόστο και, α, και θέση, βεβαίως θα, θα είμαι παρόν. Ε, από εκεί πέρα εγώ ε, αυτό που μπορώ να, να, βάλω στο, στο τραπέζι είναι η γνώση της καθημερινότητας, των επιχειρήσεων, ε, του κόσμου των εργαζομένων που, συ, που, που συναναστρέφομαι και, συνεργάζομαι και αν κρίνει ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες να, 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 δεσμευτώ, εγώ, η πρόθεσή μου είναι να δεσμευτώ προφανώς. Και για την κυρία δέσμευσή σας απέναντι στους δημότες θα ήθελα να μου πείτε. Η δέσμευσή μου απέναντι στους δημότες νομίζω είναι ότι ένας άνθρωπος στα 50 του χρόνια με μια πορεία 25 ετών καθημερινής εργασίας και συμμετοχής στην επιχείρηση και στην, στη ζωή δεσμεύεται, δεσμεύομαι ότι θα είμαι δίπλα τους και να, για να προωθήσω τα συμφέροντά τους. Είστε απόλυτα σαφή. Σα ευχαριστώ πάρα και πολύ, κύριε Μαλιούρη, για τη συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι καλή δύναμη να έχετε στον αγώνα σα και, και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλου. Να είστε καλά. Να είστε, να είστε καλά. καλά. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα. Παραμένετε συντονισμένοι. Επανερχόμαστε σε λίγο.